Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης οι ανεμβολίες στη υγειονομική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Στο πλευρό του στάθηκαν και αρκετοί εμβολιασμένοι υγειονομικοί ως ένδειξη συμπαράστασης. Αξίζει να αναφερθεί ότι δόθηκε μία μικρή παράταση μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης, προκειμένου όσοι ανεμβολίες στη υγειονομική έχουν μετανιώσει να προχωρήσουν στο εμβολιασμό. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Είναι παντελώς απαράδεκτο. Οι εργαζόμενοι που δεν εμβολιάστηκαν, οι οποίοι την Τετάρτη πήραν ρεπό από τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα έπρεπε να περιμένουν μέχρι και το μεσημέρι, οπότε και θα έβγαιναν τα οριστικά αποτελέσματα. Γεγονός τώρα ότι δώσαμε έστω και μέχρι το μεσημέρι σήμερα, ακόμη και σήμερα, αν δώσει κάποιος ραντεβού και πάει να εμβολιαστεί, δεν θα βγει σε αναστολή. Το ότι τους δώσαμε και μέχρι το μεσημέρι και περιμένουμε έστω και μέχρι το μεσημέρι να κλείσει κάποιος ραντεβού για να μην το βγάλουμε σε αναστολή, θα μας το πιστώσουν και αυτό ότι είναι εις βάρος μας, ότι δεν έχουμε σχέδιο. Όχι. Ενημερώθηκαν από εσάς ότι δεν μπορούν να εργαστούν, έχουν πάρει σήμερα άδεια. Θα υπογραφούν οι αναστολές για αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν. Ό,τι λέει ο νόμος. Υπάρχουν κάποιοι που εμβολιάστηκαν σήμερα? Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι. Και βέβαια μέχρι το μεσημέρι θα δούμε. Αν κάποιος έχει κλείσει ραντεβού σήμερα, δεν θα τον κάνουμε σε αναστολή. Θα εμβολιαστεί και θα μείνει στη θέση του. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά των αποφάσεων της κυβέρνησης. Όποιος νομίζει ότι είναι αναντικατάστατος θα τον παραπέμψω στα νεκροταφεία. Είναι γεμάτα αναντικατάστατους. Εντάξει. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Όποιος φεύγει, βρίσκεται κάποιος άλλος στη θέση του. Καλός ή κακός, αυτή είναι η ζωή. Ο νόμος ισχύει εδώ και καιρό, εδώ και μήνες. Ξέρουν πολύ καλά ότι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί θα βγει σε αναστολή. Αυτό είναι εκβιασμός. Δηλαδή για όνομα Θεού τώρα. Δηλαδή, έχει βγάλει η κυβέρνηση ένα νόμο εδώ και 2-3 μήνες. Σου λέει, ξέρεις, αν δεν είσαι εμβολιασμένος την 1η Σεπτέμβρη, γεια σας. Οι εργαζόμενοι θα βγαίνουν σε τρίμηνες αναστολές εργασίας, οι οποίες θα ανανεώνονται για ένα ακόμη τρίμηνο μετά και την ημερομηνία λήξης τους. Ενώ όσοι από τους υγειονομικούς αλλάξουν γνώμη και θέλουν να προχωρήσουν σε εμβολιασμό, μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στις θέσεις εργασίας τους, εφόσον περάσουν και οι 14 ημέρες από την πρώτη δόση εμβολιασμού. Αφού περάσουν οι ημέρες που ορίζει ο νόμος για να μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό. Ακριβώς. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι σε αυτό. Ακόμα και αν βγει σε αναστολή, βγαίνουν σε τρίμηνες αναστολές. Έτσι. Μόλις λήξει τρίμηνη, βγαίνουν σε ακόμα μία τρίμηνη. Αυτός που θα εμβολιαστεί, όταν μας φέρει, λήξουν οι μέρες και μας φέρει το πιστοποιητικό, ναι, ξαναγυρίζει στη δουλειά του. Ναι. Εννοείται. Σε αναστολή είναι. Δεν παίρνουν μισθό. Επίσης, δεν έχουν και ασφαλιστική κάλυψη αυτούς τους. Και δεν έχουν και ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή, αυτός που θα βγει σε αναστολή δεν είναι χρόνος εργασίας ο οποίος μετράει για συνταξιοδότηση. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Παγώνει. Εντάξει. Παγώνει. Παγώνει αυτό εντελώς. Επίσης, για γιατρούς, ξέρω εγώ, ειδικευόμενους, είναι χρόνος ο οποίος θα τους δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Πάνω κάτω αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 100 συν πλην και το λέω γιατί έχω για νοσηλευτές, γιατρούς. Σύντηση καθαριότητα, δεν έχω για το λοιπό προσωπικό το οποίο είναι διοικητική και βοηθητική. Για αυτούς ακόμη δεν έχω καθαρικό, αλλά πάνω κάτω εκεί θα βγει λίγο. Δηλαδή στο 100, περίπου 100-100 κάτι. Ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το νοσηλευτικό προσωπικό και οι τραυματιοφορείς. Αυτούς θα τους καλύψουμε με όποιον τρόπο. Οι 14 γιατροί που θα βγουν σε αναστολή, όχι ιδιαίτερα, ούτε και δεν. Αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί. Για τα 14 άτομα, όχι. Αυτή τη στιγμή, όχι. Μια χαρά. Πώς θα εξυπηρετείτε στο μια χαρά. Και εξυπηρετείτε και θα συνεχίσει να εξυπηρετείτε. Το νοσοκομείο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θα προσλάβουμε νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως και τραυματιοφορείς, γιατί αυτό είναι που μας καίει αυτή τη στιγμή. Όμως δεν είναι δυσβάσταχτο το 57 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα το καλύψουμε.